με την συνομιλία των δύο δασκάλων και των μαθητών μας θα τέλειωνε τη σημερινή εκδήλωση. Η αλήθεια είναι πως οι μαθητές έχουν το δικό τους θέλω, τη δικιά τους ανάγκη να εκφράσουν πέρα από το λόγο και ένα αίσθημα. Παρακαλώ πολύ την πρόεδρο του 15ου Συμβουλίου των Μαθητικών Κοινοτήτων του Γυμνασίου. Σεβαστήριο συγκεκριμένοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί καθηγητές και αγαπημένοι συμμαθητές, καλησπέρα σας. Σήμερα γιορτάζουν τρεις ιεράρχες. Γιορτάζουν οι προστάτες της παιδείας, των γραμμάτων και των μαθητών. Γιορτάζουν όμως και κάποιοι άνθρωποι που είναι ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι που βλέπουμε καθημερινά, που περνάμε μαζί τους την περισσότερη από την ημέρα μας. Οι άνθρωποι που μας στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές μας. Αυτοί που μας κοίταξαν στα μάτια. Μας μίλησαν αυστηρά για κάποιο από το θυμά μας. Και οι ίδιοι μας ξανακοίταξαν και μάθαν περηφάνεια για τις επιτυχίες μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι δεύτεροι γονείς μας. Και αυτοί είναι οι καθηγητές μας. Η σημερινή εκδήλωση, η γιορτή των τριών εναρχών, είναι η αφορμή για να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας ανέχονται, μας βοηθάνε, μας συμβουλεύουν και είναι πάντοτε στο πλευρό μας για ό,τι τους χρειαστούμε. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε αυτά που κάνετε κάθε μέρα εσείς για εμάς. Και να ξέρετε πως κάθε ένας από εσάς είναι ξεχωριστός για εμάς. Κύριε Μπομπινιώτη, είμαι περήφανη που πηγαίνω σε αυτό το σχολείο, στο Αρσάκιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαι κάτι χαρούμενη κάθε μέρα. Γιατί ξέρω πως το σχολείο μου έχει τη δική του ιστορία. Έχω τέλειους φίλους και συμμαθητές, εξαιρετικούς καθηγητές. Και ξέρω πως ό,τι χρειαστώ, ακόμα και σε δίπλα προσωπικό, θα μου το δώσουν οι καθηγητές μου. Είμαι περήφανη για το σχολείο μου, γιατί μου έχει δώσει και θα συνεχίσει να μου δίνει τα καλύτερα εφόδια. Και όταν αποφυτίσω από εδώ, είμαι σίγουρη πως θα είμαι έτοιμη για τον αγώνα της ζωής. Αγαπητοί καθηγητές, χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστούμε που μας έχετε σαν παιδιά σας και νοιάζεστε για εμάς. Αλλά να ξέρετε πως και εμείς, όταν αφήσουμε τη μαθητική μας ζωή, θα σας θυμόμαστε πάντα. Θα αναπολούμε τις καλές, τις δύσκολες και τις αστείες στιγμές που ζήσαμε μαζί σας. Θα έχουμε οδηγό τις συμβουλές, τις αξίες και την αλήθεια που μας διδάξατε. Θα είμαστε περήφανοι που γνωρίσαμε ανθρώπους σαν και εσάς. Άρα, αυτό το ευχαριστώ είναι μόνο η αρχή. Γιατί κάθε μέρα τα μάτια μας θα σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και μας αγαπάτε, όπως σας αγαπάμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε και χρόνια σας πολλά. Συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουν ετοιμάσει μαθητές και μαθήτριες του Αρσακίου Λυκείου Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν και αυτοί τα συναισθήματα και την αγάπη τους προς τους καθηγητές τους. Ας το απολαύσουμε.
Κρίσμα είχε όλα. Είχε και πιστήτη, είχε και λόγο, είχε και μέλος. Έχει και μια χειρονομία στο τέλος, που έχει και τη δικιά της αξία, συμβολική. Και του Γυμνασίου και του Λυκείου και του Δημοτικού έχουμε ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη προς τους καθηγητές και τις δασκάλες μας.